Πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, η οποία θα μπει σε σκληρό lockdown για ακόμα έναν μήνα. Επίσης, είναι πολύ πιθανό, Παντελή Βαλασόπουλε, να μην ανοίξουν και τα σχολεία. Καλό μεσημέρι. Συνεδριάζει πάλι και σήμερα η καγκελάριος Μέρκελ θα έχει σύσκεψη με τους 16 πρωθυπουργούς των κρατηδίων και είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα αποφασίσουν το σκληρό lockdown να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν τα πάντα είναι κλειστά στη Γερμανία. Ανοιχτά είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία κλπ. Αυτό που γνωρίζουμε και στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα είναι κλειστά βεβαίως και τα σχολεία. Και είναι πολύ πιθανό τα σχολεία να μην ανοίξουν στη Γερμανία, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα. Συζητιέται να δοθεί παράταση μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς το καλοκαίρι. Ο καγκελάριος Μέρκελ συνεχίζει να δέχεται επικρίσεις για την πολιτική της με τα εμβόλια, δηλαδή να επιλέξει τον ευρωπαϊκό δρόμο και όχι κάθε χώρα να αγοράζει μόνη της τα εμβόλια. Σήμερα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Όλαφ Σόλτς, απίφθινε 24 ερωτήματα προς τον Υπουργό Υγείας για τα λάθη, όπως λέει, που έγιναν με την αγορά των εμβολίων. Κυρίως ρωτάει γιατί ενώ είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε περισσότερα εμβόλια από την BioNTech, δεν τα πήραμε. Μάλιστα. Ο υπεύθυνος για τα θέματα υγείας του S5 λέει ότι έβαλαν εμπόδιο οι Γάλλοι, ζήτησαν να πάρθουν πολλά εμβόλια από την γαλλική Sanofi, όχι τόσα πολλά από την γερμανική BioNTech, με αποτέλεσμα η Sanofi να μην έχει βρει ακόμα το εμβόλιο. Η BioNTech να το έχει βρει, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πάρει λιγότερα από την Δευτέρα. Μάλιστα. Λίνα.